Τώρα το θέμα με το οποίο σήμερα αυτή η συνάντηση έχει να κάνει. Κοιτάξτε, στις 4 Μάρτη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, σύσσωμη, κατέθεσε στους 3 υπουργούς, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Οικονομίας, μία ερώτηση κέρια, το αποτέλεσμα της οποίας θα δημοσιοποιήσω και σε εσάς, στο Προεδρείο σας και στο δίκτυό σας, προκειμένου να το αξιοποιήσετε. Η ερώτηση λοιπόν είχε να κάνει με κάθε περιφερειακή ενότητα ποιες εκτάσεις αγροτικές είναι υψηλής παραγωγικότητας, ένα, ποιες έχουν κορεστεί με φωτοβολταϊκά, ποιες χορτολιβαδικές εκτάσεις έχουν καλυφθεί και ποιος είναι ο χάρτης παραγωγικότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που υπάρχει σήμερα στο 2024. Αυτή δεν είναι όμως μία απλή ερώτηση, κυρίες και κύριοι. Είναι μία ερώτηση που ζητάμε από τους συναρμόδιους υπουργούς να συνοδευτεί και με σχετικά έγγραφα. Θέλουμε δηλαδή και τους χάρτες, θέλουμε και τα πάντα. Γιατί? Πρώτον, να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζει κανείς, εκτός από τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και είναι και αντιφατικές μεταξύ τους, δεν χρειάζεται να επεκταθώ τώρα, δεν υπάρχει ο χρόνος, τι συμβαίνει σε κάθε περιφέρεια, ποια είναι τα δίκτυα που έχουν στηθεί και αν είναι σε τόπους υψηλής παραγωγικότητας. Ένα το πρόβλημα. Δεύτερον, ποιος είναι ο ενεργειακός χάρτης της χώρας, τι παράγεται και πού, πόσα μεγαβάτ και πού. Ποιοι τα κατέχουν, ενεργατικά, συνεργατικά σχήματα, μεγάλες εταιρείες, αγρότες και κτηνοτρόφοι και σε τι ποσοστά. Το ζητάμε και αυτό. Το ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν και τα ζητάμε, και γι' αυτό σας τα λέω, σημαίνει ότι δεν έχουμε εθνικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε ενεργειακή δικαιοσύνη.